ποιό τη ω να γεννηθεί. Τη δόξα μα υψώνουν με τη βάλα. Τη ψάχνει του τύπη δράμα η μαύρα έτη. Δόξα μου πολύ σε αγαπάω. Φίλοι της Black and White TV του Γάμα Σημαντός Δράμας, Σημαντώνης Μπαρβαρής, και αυτή είναι η 20η διαδικτυακή εκπομπή Δόξα Δράμας Pre Game News. Νίκη και πρόκριση στον τελικό της περιφέρειας για την ομάδα της Δόξας Δράμας. Η νίκη ήταν απέναντι στον Εύρο Σουφλίου. Πάμε να δούμε τα γκολ της αναμέτρησης. Κώστας Βαρκόπουλος. Ορθή επανάληψη. Σάκης Μουτεσίδης. Σκέφτε να δούμε τον αγώνα. Κώστας Κανετίδης και 3-0. Όχι ρε, δεν ήταν. Τι είναι αυτό ρε, blackout τώρα. Το τέλος του κυπέλου απέναντι στον Εύρο Σουφλίου, του Νικηφόρου Αγώνα. Δηλώσεις για την αναμέτρηση έκαναν ο προπονητής της Δόξας ο κύριος Κώστας Βασιλακάκης, καθώς και ο ποδοσφαιριστής των Μαυραετών, ο Κωνσταντίνος Κανετίδης. Λοιπόν, ναι. Κώστα, μια εύκολη νίκη, δεύτερο συνεχόμενο αγώνα του κυπέλου και η Δόξα κερδίζει άνετα. Ναι, εύκολη νίκη, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια το έχω πει ότι μας δίνεται και δυνατότητα να κάνουμε πολλές αλλαγές και να δώσουμε και χρόνο συμμετοχής στα παιδιά που δεν έχουν στο πρωτάθλημα. Από και μετά είναι ένας δεσμός ο οποίος από την αρχή της χρονιάς, όχι ότι τον είχαμε θέσει σαν στόχο, η σκέψη μας και το μυαλό μας είναι στα παιχνίδια που έχουμε του πρωταθλήματος μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Από και μετά συνεχίζουμε και σε αυτό το δεσμό, θα πάμε εκεί που θα μας πάει, μέχρι εκεί που πάει. Κώστα, δύο γκολ στο κύπελο, στο σημερινό ήταν εύκολος αγώνας? Δεν το χαρακτηρίζω εύκολο, ήμασταν σοβαροί όπως έπρεπε. Κάναμε τα βασικά όπως μας ζήτησε ο coach, σίγουρες πάσες. Και επειδή ξέραμε ότι θα μας περιμένει η αντίπαλη ομάδα στο μισό του κυπέδου, παίζαμε γρήγορα, ανοίγαμε τους χώρους. Ευτυχήσαμε, βάλαμε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο και παίξαμε πιο άνετα στη συνέχεια. Ο πιο δύσκολος αγώνας θα είναι με τη Χρυσούπολη στο κύπελο? Σίγουρα παίζει ο δεύτερος με το τρίτο της κατηγορίας και θα είναι σίγουρα ένα ντέρμπι που θα το κερδίσουν. Πάμε να δούμε τα όσα είπε στην εκπομπή Δόξα Δράμας Pre Game News για το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο το Καμπανιακό, ο προπονητής των Μαυραετών, ο κύριος Κώστας Βασιλακάκης.
Φίλε και φίλοι, Black and White, το γάμα σήμερα στα δράμα. Έχω μαζί μου τον προπονητή των Μαυρατών, τον κύριο Κώστα Βασιλάκη. Κύριε Βασιλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ολοκληρώθηκε το κήπεδο, περάσαμε στην επόμενη φάση. Αντίπαλο στου 30 του μηνός ο Νέστο Χρυσούπολη. Ουσιαστικά από εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα εντό εκτό εισαγωγικών. Οι άποψε για το παιχνίδι αυτό, έστω και αν αυτό είναι μακριά. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι στο δεσμό του κυπέλου. Πιστεύω η νίκη μας ήταν εύκολη. Δώσαμε και χρόνο συμμετοχή σε αρκετά παιδιά που δεν έχουν στο πρωτάθλημα πολύ συμμετοχή. Εγώ είμαι ευχαριστημένο στην προσπάθεια των παιδιών. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να βελτιωνόμαστε και σαν άτομα και σαν ομάδα. Και βλέπω ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, προσπαθούμε να αφομοιώσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας, να τα χρησιμοποιούμε μέσα στο παιχνίδι μας για να βγαίνουν πιο εύκολα όλα. Από εκεί και μετά, εμείς δίνουμε βάση περισσότερο στο ποτάλιμα. Ξεχνάμε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξουμε τον Έστω Χρυσοπόλεως, τότε θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Τώρα η σκέψη μας και το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι που έχουμε το ποτάλιμα με την Κυριακή με τον Καμπανιακό. Είδαμε χθες, συγκεκριμένα, κέρδισε η ομάδα της Χρυσούπολης στα τελευταία λεπτά μέσα στους αμπελοκήπους. Πέρασε την Δόξα κατά 2 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 2. Για 2 βαθμούς. Πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα μας οπότε να κερδίσει το μάτσο με τον Καμπανιακό. Τι δυσκολίες υπάρχουν. Ο Καμπανιακός είναι μια καλή ομάδα. Το δείχνει και η πορεία του τα τελευταία χρόνια που συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Εμείς εκείνο που έχουμε να κάνουμε, αυτό που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Να μπούμε με μεγάλη πίστη, αυτοπεποίθηση, να έχουμε καλή οργάνωση στο παιχνίδι μας, να είμαστε πειθαρχημένοι στο παιχνίδι μας, να έχουμε την ηρεμία που χρειάζεται και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο το γεγονός ότι ακολουθούμε παιχνίδια στην επόμενη μετά, δηλαδή Τετάρτη πάλι με στον Ευρωδαϊκό, την επόμενη και ξανά παιχνίδι, την επόμενη Τετάρτη πάλι παιχνίδι. Ήδη αυτό γίνεται εδώ και αρκετό διάστημα τα παιχνίδια κυπέλλου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούμε να διαχειριστούμε έτσι το υλικό, το έμψυχο δυναμικό μας, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στους δύο θεσμούς, δηλαδή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Δίνουμε χρόνο συμμετοχή σε παιδιά που δεν έχουν, δίνουμε αναπνοή σε ορισμένους που έχουν περισσότερα παιχνίδια. Κώστας Μαρκόπουλος, ποδοσφαιριστής Δόξας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, νίκη πρόκριση στο κύπελλο απέναντι στον Εύρο Σουφλίου, άνετη επικράτηση. Παρότι μετά το, μέχρι το 1-0 δυσκολευόταν λίγο η ομάδα, πώς είδες το παιχνίδι, σε αρκετές ευκαιρίες. Σίγουρα εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι κυπέλλου. Πήραν τα παιδιά που το παίξαν στο πρωτάθλημα κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Προκριθήκαμε και βλέπουμε τη συνέχεια. Επόμενο παιχνίδι από ένα αντίπαλο 30 του μηνός, 30 Μαρτίου, απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Δύσκολη ομάδα, δύσκολο κατάβλητη. Το βλέπουμε ούτως ή άλλως από τη βαθμολογική θέση που έχει. Πώς βλέπεις και το παιχνίδι, αν και είμαστε αρκετά μακριά. Εντάξει, σίγουρα θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πρωταθλήματος θα είναι στην ουσία, αλλά πιστεύω μέσα στην έδρα μας πως δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Επόμενο μάτς τώρα την Κυριακή με τον Καμπανιακό και αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλή. Πώς βλέπεις το παιχνίδι και τι πρέπει να προσέξει η ομάδα. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, γιατί και ο Καμπανιακός έχει δείξει με τα τελευταία αποτελέσματα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μεστή ομάδα. Τίποτα, συγκεντρωμένοι όλη τη βδομάδα στην προπόνηση και να πάμε με στόχο να κρατήσουμε το 0 πίσω και μπροστά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Έχω μαζί μου τον μαθητή της Δόξας, τον Κώστα τον Προβόβλου. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, στο μάτς με τον Εύρο Σουφλίου του για το κύπελο είχαμε δύο τραυματισμούς, του Δημήτρου Κοταξή και του Ραφαήλου Κελεσίδη. Τι νέα έχουμε από τους τραυματισμούς αυτούς, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Το Κελεσίδη δεν είναι κάτι σημαντικό. Ήδη θα προπονηθεί με την ομάδα, θα κάνει το καθιερωμένο χαλάρωμα. Τι ακριβώς είχε? Ένα αιμάτωμα, είναι χτύπημα πάνω στην κνήμη. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε συχνά στην ομάδα. Είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα μετά από τα παιχνίδια. Του Κονταξή τώρα είναι ένα χτύπημα και αυτό, ένα διάστρεμα πρώτου βαθμού. Τα επόμενα τώρα που έχουμε είναι μια θλάση πρώτου βαθμού, αντιμετωπίζω Κουμπρόγλου. Αλλά μέσα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμος. Μπορεί να αγωνιστεί και την Κυριακή. Κάποιο άλλο πρόβλημα έχουμε? Τα υπόλοιπα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την αρχή με το Διαμαντίδη, με το Σιάμπο. Ο Αθανασιάδης έχει ένα θέμα με τη μέση του. Ναι, το οποίο και αυτό μάλλον θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ωραία. Γνωρίζουμε μάλλον τον χρόνο επιστροφής του Διαμαντίδη, μήπως υπάρχει κάποιο νέο? Σε ένα μήνα το πολύ θα προπονείται με την ομάδα.
Φίλες και φίλοι, την Black and White TV του Γάμα Σήμα του Σταδράμα, εκπομπή Δόξα Δράμα Spring Game News και φιλοξενώ τον Μιχάλη Χιδασέλη με τα γραφικό απόκτημα του Καστρινού από την ομάδα Σκαλιφή του. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι από τον Ιανουάριο, να πούμε, στην ομάδα του Καστρινού. Πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ? Τα πράγματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλά. Το κλίμα στην ομάδα είναι ευχάριστο. Τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Και θέλω να πετύχουμε ένα στόχο, να βγούμε κατηγορία. Την ομάδα παρακολουθούσε όταν ήσουν στην Καλύφτο? Όταν με κάνει την πρόταση να έρθω στο Καστρινό, ναι, πήγαινα σε κάποια παιχνίδια όποτε μπορούσα και έβρισκα χρόνο και πήγαινα και τους έβλεπα. Όπως είναι τα πράγματα, ο σύλλογος του Καστρινού θα είναι στα play-off, παρότι δεν ξεκίνησε με τέτοιο σκοπό. Παρ' όλα αυτά, λογικά θα είναι στα play-off. Ή αν μπορεί να καταφέρει να κυνηγήσει και την πρώτη θέση. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Η διαφορά μας είναι στους δύο βαθμούς. Θα πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάρουμε όλα τα παιχνίδια, μην χάσουμε βαθμούς. Και μετά θα κατάξουμε να βγούμε έξω στα play-off. Φίλες και φίλοι της Black and White TV του Γάμα Σήμα Ξαδράμα, είμαι ο Αντώνης Μπαρμπαρής και είναι εκπομπή Δόξα Δράμα Spring Game News και φιλοξενώ τον Γιάννη τον Δαλή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Ο Γιάννης είναι ένα από τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα του Καστρινού για την περίοδο του Ιανουαρίου. Γιάννη, έχεις έρθει από τα K17 του Παθρακικού, αν θυμάμαι. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Πώς βλέπεις το κλίμα εδώ πέρα, αλλαγή εντελώς κλίματος, έτσι? Πολύ φιλόξενη. Και τα παιδιά πολύ φιλόξενοι, ο coach πολύ καλός, όλοι δηλαδή άψογα, πολύ καλά. Είσαι από την Αλεξανδρούπολη. Ναι, Αλεξανδρούπολη, ναι, μέσα. Ωραία. Παρακολουθούσες καθόλου τον Καστρινό, πέρα από τη μεγάλη δόξα που είναι και λογικό, παρακολουθούσες καθόλου τον Καστρινό το διάστημα που δεν ήσουν εδώ? Μάθαινα, όχι το παρακολούθησα, μάθαινα. Και από όσο μου φάνηκε το λίγο καιρό που είμαι εδώ, εντάξει, πιστεύω καλή μπάλα παίζουμε. Αν και ο κότσο από την αρχή έλεγε ότι ο στόχο μα δεν είναι το πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι μπορούμε, για ποιο λόγο? Εντάξει, να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά παράλληλα, αφού μπορούμε, είμαστε ψηλά, να το κυνηγήσουμε. Τι ήταν, ναι, ήταν αυτό που σε έφερε στον Καστρινό και όχι σε κάποια άλλη ομάδα? Εντάξει, είχα μια λατρεία πάντα έτσι για τη δόξα, ήθελα να παίξω τη δόξα. Παρότι δεν είσαι από τη Δράμα, έτσι θα το τονίσω. Δεν είμαι από τη Δράμα, έχω σώ εδώ, αλλά δεν είμαι από εδώ. Η καταγωγή μου δεν είναι από εδώ. Ναι, και πώς τα έφεραν τα πράγματα, αποφάσισα τελικά να έρθω εδώ. Αυτό. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο. Η ομάδα βρίσκεται 5 πόντους από το Μοναστηράκι που είναι στην πρώτη θέση και 2 πόντους από τις ομάδες που διεκδικούν και αυτές στα play-off. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα? Είναι συγκλονιστικό. Ζόρικο είναι. Είναι δύσκολο, ναι. Εντάξει, πιστεύω μπορούμε. Άμα τώρα κάτσουμε και κάνουμε σωστές προπονήσεις και είμαστε συνεπείς και το πάρουμε λίγο πιο ζεστά, πιο σοβαρά, εντάξει, πιστεύω το έχουμε. Σωστό. Όλοι το λένε, γιατί όχι. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα του Καστρινού για την Β' κατηγορία, τον πρώτο όμιλο και την 26η αγωνιστική. Να περάσουμε να δούμε και το πρόγραμμα της Ακαδημίας της Δόξας για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκε η 20η διαδικτυακή εκπομπή Δόξα Δράμα Spring Game News με τον Αντώνη Μπαρμπαρή. Η εκπομπή μας μεταδίδεται κάθε Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ από την επίσημη ιστοσελίδα της Δόξας www.doxadrama1918.com και κάθε Σάββατο από την ιστοσελίδα www.dramanow.gr. Να είστε όλοι καλά.